η μεγάλη εμπορική επιτυχία Ευκολίδες επιστρέφει αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη και αποκλειστικά στη μεταγλωτισμένη έκδοση. Στο πλαίσιο του lockdown, η πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική ταινία διανυμήθηκε στην αγγλόφωνη αγορά σε VOD, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις από το Διεθνές Κύκλωμα Κινηματογραφικής Διανομής. Ευτυχώς, όχι στην Ελλάδα. Γεια σας, παιδιά! Ξέρω τι σκέφτεστε. Πού να αντέξει το μάτι σας σε τόσο πολύ χρώμα και σε τόση λουλουδοσύνη. Οι Ευκολίδες ήταν τα διάσημα προσωπικά με τα αλλοπρόσωνα μαλλιά που κέρδισαν τις καρδιές των παιδιών τη δεκαετία του 80. Το αρχικά ξύλινο δημιούργημα του Thomas Dunn τη δεκαετία του 30 συνεχίζει 90 χρόνια αργότερα να κερδίζει τις καρδιές του κοινού. It's acting is something that I love to do and you get a chance to speak for these cartoon characters and I'm a huge animation film fan. I love all types of cartoons. We sing it all together. Στη δεύτερη κινηματογραφική του μεταφορά, που στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνο σε μεταγλωτισμένη έκδοση, θα δούμε πως ο μικρόκοσμος που γνωρίσανε στο πρώτο μέρος, που ζούσε στους ήχους της pop, θα συναντήσει και άλλα είδη μουσικής. It explores kind of the complex idea of if we're all alike, there won't be fighting, but then the world would be a boring place. And so, especially in this day and age, a movie that celebrates differences and celebrates disagreeing and different points of view is really unique. With Trolls is that there's a beautiful, humorous, loving way to bring you a message of diversity and how that should be celebrated. Audiences can expect, you know, the same kind of signature positivity and colorful kind of visual feast of the first movie. And then, you know, just a lot more music, a lot more characters. Happy with that? Good. I'm out of here. Μια αγκαλιά στη διαφορετικότητα με διδακτισμούς και πολύ ευχάριστη μουσική έρχεται με τους Ευκούλιδες 2 παγκόσμια περιοδία αποκλειστικά και μόνο μεταγλωτισμένο στους ελληνικούς κινηματογράφους. A smooth jazz troll? I'm being paralyzed by its smoothness. I can't feel my face.